στόχο μου στο Αγρίνιο, στο Δήμο Αγρίνιο. Το συνάδελφο πρόεδρο Λάζαρο Κυρίσοβλου, το Γενικό Γραμματέα Δημήτρη του Καφαντάρη και τον ιδιαίτερο Αποστολόπουλο, τον Δήμαρχο Παπάγου, τον Λαργού, καθώς επίσης και τους υπόλοιπους συναδέλφους, είναι ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη τιμή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ να συνεδριάζει στο Αγρίνιο. Θα υπάρξουν και προσυνεδριακές συναντήσεις που θα γίνουν σε διάφορες περιφέρειες της χώρας το επόμενο χρονικό διάστημα. Εγώ θέλω από την πλευρά μου να τους καλωσορίσω και να δώσω το λόγο φυσικά στον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, τον Λάζαρο Κυρίζοβλου, τον Δήμαρχο Μενεμένα. Βρίσκεται σήμερα εδώ στην Ετώνα Καρνανία, στο Αγρίνιο, προκειμένου να πραγματοποιήσει μια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, κάνοντας πράξη αυτό που έχουμε πει πριν εκλεγούν, δηλαδή ότι έδρα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος είναι η Αθήνα, αλλά η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Κατά συνέπεια, επειδή έχει μέλη όλους τους Δήμους της Ελλάδας, αποκεντρώνουμε τη λειτουργία μας και πραγματοποιούμε αυτήν τη συνεδρίαση εδώ σήμερα. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος συνεδριάζει σήμερα στο Αγρίνιο, αποκεντρώνει τη λειτουργία της και εκτός από την έδρα της που είναι η Αθήνα, πραγματοποιεί συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός Αθηνών. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα, για όλους τους Δήμους της χώρας, 7 συνολικά προσυνεδριακές συνελεύσεις για να συζητηθούν τα θέματα κάθε περιοχής της χώρας. Και στη συνέχεια θα καταλήξουμε μετά από αυτό το αυτοδιοικητικό οδηπορικό 6 με 10 του μηνός Νοεμβρίου στη Ρόδο μετά το τέλος της τουριστικής περίοδου για να πραγματοποιήσουμε το ετήσιο τακτικό μας συνέδριο. Ζητάμε την διοικητική μεταρρύθμιση του συνόλου του διοικητικού συστήματος της χώρας και στο κεντρικό κράτος και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Ζητάμε, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος, αποκέντρωση αρμοδιοτήτων με πόρους για να μπορούμε να τις ασκήσουμε και με προσωπικό. Με πιο απλά λόγια, ζητάμε περισσότερη τοπική αυτοδιοίκηση για καλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων προς όφελος των πολιτών των τοπικών κοινωνιών για καλύτερη και πιο ποιοτική δημοκρατία. Καταρχάς, καλωσορίζω την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και τον πρόεδρο, τον Λάζαρο τον Κυρίζογλου, στο Αγρίνιο. Στην πρώτη εκτός Αθηνών συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα έχει και συνέχεια στα πλαίσια της προσπάθειας της ΚΕΔΕ για εξωστρέφεια. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο όλων των Δήμων της χώρας. Θα περιοδεύσει πραγματικά και θα πάει να συνεδριάσει σε διάφορες σημεία της χώρας μας, συζητώντας τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης αλλά και τοπικά προβλήματα και προσπαθώντας να βρει τρόπους αντιμετώπισης, αλλά ταυτόχρονα σχεδιάζοντας και κάνοντας και προσυνεδριακές συναντήσεις για το μεγάλο μας συνέδριο, το κεντρικό, το ετήσιο, που θα γίνει όπου θα τεθούν όλα τα θέματα της αυτοδιοίκησης. Πραγματικά θέλω να πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος για το γεγονός ότι ξεκινάμε από το Αγρίνιο και σε αυτό το οδηπορικό ο στόχος μας είναι να δείξουμε, να ενώσουμε, να πούμε ότι η αυτοδιοίκηση είναι κοντά στον τελευταίο πολίτη αυτής της χώρας. Και έτσι θα πρέπει το κεντρικό κράτος να αντιμετωπίσει την αυτοδιοίκηση με αρμοδιότητες και πόρους και σύγκριση με το ευρωπαϊκό και κειμένο και τα ευρωπαϊκά πρότυπα.